Μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη μέρα. Γεια σας, κύριε Σκαμπαρδόνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την υποδοχή. Τώρα θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σκοπός της συμβολικής αυτής ημέρας. Είναι πολύ σημαντικός ο συμβολισμός αυτής της μέρας. Παρότι πιστεύουμε ότι δεν αρκεί μία μέρα για να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Αν θέλετε, αυτές οι ημέρες μας δίνουν το ερέθισμα, μας δίνουν την αφορμή για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Δεν αρκούν όμως αυτές οι μέρες, ούτε 21η Μαρτίου, ούτε 5η Ιουνίου που είναι η μέρα περιβάλλοντος. Πρέπει καθημερινά να έχουμε κάποιες δράσεις για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το τοπίο. Αυτή είναι η δικιά μας, ας πούμε, στρατηγική. Πριν περάσουμε όμως αυτές τις δράσεις, θα θέλατε να δούμε λίγο ποια είναι η γενική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας σε σχέση με τα δάση. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Mm-hmm. Πρέπει να σας πούμε εδώ ότι γενικά η κάλυψη των δασών, η δασοκάλυψη στην Ελλάδα περιλαμβάνει το 31%. Παρόλο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πάρα πολλές πυρκαγιές, με τα σύν και τα πλήν, δηλαδή με κάποιες απώλειες αλλά και με κάποιες δεδροφυτεύσεις, mm-hmm. παραμένουμε περίπου στο ίδιο ποσοστό, στο 31%. Άρα λοιπόν δεν έχουμε απώλειες ιδιαίτερες στον τομέα αυτών. Το 31% είναι ένα ποσοστό ικανοποιητικό, όχι? Πώς το χαρακτηρίζετε? Όχι, δεν θα το έλεγα ότι είναι ικανοποιητικό. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να το αυξήσουμε. Απλά ξέρετε ότι με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου, με όλα αυτά που γίνονται, είναι δύσκολο. Έτσι. Μπορούμε νομίζω παρακάτω να πούμε διάφορα πράγματα πάνω σε αυτό. Απλά σας λέω, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 31%. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή αυτό το ποσοστό. Να πάμε όμως στη σημαντικότητα των δασών. Πόσο σημαντικά είναι τα δάση στο οικοσύστημα και στη βιοποικιλότητα μιας περιοχής? Και επειδή αναφερθήκαμε στην Ελλάδα, να μείνουμε στην Ελλάδα. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει εδώ να σας πούμε ότι πέρα από τα δάση που θα αναφερθώ και παρακάτω, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 6.000 είδη χλωρίδας. Mm-hmm. Είναι δηλαδή η χλωρίδα της Ελλάδος από τις πιο πλούσιες στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πέρα από τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 14% της συνολικής προσπάθειας σε σχέση με την άνοδο της θερμοκρασίας, είναι πολύ σημαντικό αυτό, μιας που μιλάμε και για κλιματική κρίση. Mm-hmm. Και πρέπει εδώ να σας πούμε ότι, να σας πω ότι όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, έχουν τα δάση τεράστια σημασία, καθώς κατοικεί το 75% των πτηνών και το 68% των θηλαστικών στα δάση. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τη βιοποικιλότητα και την ισορροπία που πρέπει να υπάρχει στη φύση. Mm-hmm. Να πάμε τώρα όμως και στις δράσεις που αναφέραμε προηγουμένως. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε αυτό το 30%? Mm-hmm. Εμείς ρίχνουμε πάρα πολύ βάρος σαν ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης, mm-hmm. Στο θέμα της εκπαίδευσης. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Πρέπει να επενδύσουμε στους νέους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το Μαθαίνω για τα Δάση, μαζί με άλλα δύο, τα αναφέρω ενδεικτικά, είναι τα Οικολογικά Σχολεία και Ενή Δημοσιογράφη και το Περιβάλλον. Αλλά ειδικά το Μαθαίνω για τα Δάση, αρκεί να σας πω ότι είναι ένα διεθνές δίκτυο που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είμαστε 31 χώρες που συμμετέχουμε σε αυτό το δίκτυο, με 700.000 μαθητές και αρκετές χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Τι κάνουμε λοιπόν? Δουλεύουμε με τα παιδιά μέσα στην τάξη για αρκετούς μήνες, γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι καλές είναι οι δράσεις των δεδροφυτεύσεων. Δεν αρκεί όμως μία δράση. Πρέπει με τα παιδιά να δουλεύουμε για πολύ καιρό μέσα στην τάξη, να υπάρχει μια ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση για να υπάρχει ευαισθητοποίηση. Αλλιώς με μία δράση κάνουμε μια δεδροφύτευση αύριο και τελειώνουμε. Δεν αρκεί αυτό. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πιστεύετε δηλαδή ότι η γνώση φέρνει και την ευαισθητοποίηση στα παιδιά, τουλάχιστον στους νέους μαθητές που απευθύνετε και το πρόγραμμά σας? Ακριβώς όπως το είπατε πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντικό η γνώση και είναι πολύ σημαντικό
για να υπάρξει, ξέρετε, αλλαγή της συμπεριφοράς, δεν αρκεί να κάνεις μια δράση. Πρέπει δηλαδή μέσα από κάποιες διαδικασίες, μέσα από κάποιες βιωματικές δραστηριότητες, εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ τα βιωματικά, δηλαδή, γιατί ξέρετε, λέμε για δάση, αλλά ξεκινάμε από το σχολείο, ξεκινάμε από την αυλή του σχολείου, ξεκινούμε από το παρκάκι που είναι δίπλα στο σχολείο, για να μπορέσουμε μετά τα παιδιά να τα βάλουμε σε μια διαδικασία, να πάμε και στην Πάνηθα ή να πάμε οπότε, σε κάποιο πρακτικά, άλλο. Οπότε πρακτικά αυτή η διαδικασία τι περιλαμβάνει ακριβώς για τους νέους μαθητές? Περιλαμβάνει κάποιες δραστηριότητες που μέσα από εκεί τα παιδιά παίρνουν τις γνώσεις, έτσι. Τι είναι το δάσος, ποιες είναι, δηλαδή να σας πω ένα σημαντικό. Το δάσος είναι καταφύγιο ζωής. Το δάσος είναι πολύ σημαντικό με τους φυσικούς πόρους που υπάρχουν μέσα στο δάσος, έτσι. Άρα λοιπόν τα παιδιά πρέπει να ενημερωθούν για όλα αυτά. Εμείς ενθαρρύνουμε τη συνεργασία μεταξύ, μέσα από τα προγράμματα αυτά, μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, ξέρετε, τα παιδιά, οι γνώσεις και οι ευαισθητοποίησεις που παίρνουν από το σχολείο, ότι μεταφέρουν στο σπίτι, και είναι και πολύ αυστηροί κριτές πολλές φορές στο θέμα αυτό. Το πρόγραμμα σε ποιες ηλικίες απευθύνεται? Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει από το νηπιαγωγείο και συνεχίζει μέχρι το γυμνάσιο. Οι πιο, αν θέλετε, ευαίσθητες ηλικίες είναι οι ηλικίες του δημοτικού σχολείου. Εκεί τα παιδιά είναι πιο εύκολο να δεχτούν πράγματα, και είναι πολύ σημαντικό. Όχι ότι δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να γίνει και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά κυρίως είναι στο δημοτικό σχολείο. Πόσοι μαθητές έχουν συμμετάσχει μέχρι τώρα στο πρόγραμμα? Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό αυτή τη στιγμή σας είπα ότι σε παγκόσμιο επίπεδο είναι 31 χώρες, 700.000 μαθητές. Εδώ στην Ελλάδα είναι 140 σχολεία τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και πρέπει να σας πω εδώ πέρυσι ότι κάναμε και κάποιες ενδεικτικές δράσεις σε δύο περιοχές, στη Φθιώτιδα, και στη Φωκίδα και στη Βιωτία, που κάναμε και κάποιες διαδροφητεύσεις. Είναι 3.500 μαθητές και γύρω στους 250 εκπαιδευτικούς. Άρα είναι ένα σημαντικό κομμάτι, αν συνυπολογίσουμε και όλα τα άλλα που γίνονται. Θεωρώ ότι στην εκπαίδευση πραγματικά μπορούμε να επενδύσουμε και μπορούμε να έχουμε αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών. Ποια είναι η διαδικασία με την οποία μπορεί ένα σχολείο να ενταχθεί στο πρόγραμμά σας? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί ή να επικοινωνήσει απευθείας με την εταιρεία μας, στο EEPF, είναι το site της εταιρείας, ή να σας πω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι σε κάθε περιφέρεια υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί τον τομέα αυτών, είναι δηλαδή υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Και να πω και κάτι άλλο που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, είναι ότι υπάρχουν και τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είναι δηλαδή ειδικά σχολεία, τα οποία είναι διάσπατα σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή εκπαιδεύουν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στα θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκπαίδευση για την αειφορία. Κύριε Τσαμπαρδόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας.